Πετυχαίνοντας την τρίτη της νίκης σε ισάριθμα μάτς, η ΑΕΛ απολαμβάνει από χθες την γλυκιά μοναξιά της κορυφής στο βαθμολογικό πίνακα του δευτέρου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής, έχοντας μάλιστα μπροστά της τρεις ακόμη βαθμούς που θα προσθεθούν στο σακούλι της άνευ αγώνος, καθώς κατά την προσεχή αγωνιστική πρόκειται να αντιμετωπίσει τον Τηλικράτη που έχει παραιτηθεί. Το γεγονός αυτό επισήμανε άλλωστε με τον δικό του τρόπο και ο τεχνικός των Βυσσινή Κωνσταντίνος Παναγόπουλος αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Δόξα Κρανούλας. ΑΕΛ Άγιος Θωμάς 5-0 νίκη. Κερανός του Σποντικού ΑΕΛ 1-3 νίκη. ΑΕΛ Δόξα Κρανούλας 4-0 νίκη. Νίκη, νίκη, νίκη και συνεχίζουμε. 12-1 τέρματα. Στο αγωνιστικό μέρος, οι Βυσσινοί έφτασαν σε ένα εύκολο 4-0 χωρίς να χρειαστεί να φορτσάρουν, αλλά μπαίνοντας αυτή τη φορά μπροστά στο σκόρ από το πρώτο ημίχρονο, με αυτό το εντυπωσιακό σουτ του Πλιάγκα στο 18, έπειτα από σέντρα ακριβίας του Μπλέντι. Το 2-0 ήρθε με την έναρξη της επανάληψης και συγκεκριμένα στο 54, με την κοντινή προβολή του Ρούση από το κόρνερ του Νεμπεγλέρα, ενώ ακολούθησαν δύο ακόμη τέρματα από τον Νεκτάριο Στεφανίδη. Το πρώτο στο 68, με έξυπνη κοντινή κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Καρανίκα, και το δεύτερο στο 85 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο ίδιος όταν ανατράπηκε στην αντίπαλη περιοχή. Πάντως, αν υποθέσουμε ότι οι νίκες της ΑΕΛ στο φετινό πρωτάθλημα πάβουν σιγά σιγά να αποτελούν είδηση, τότε το κυρίαρχο γεγονός του Σαββατοκύριακου, και ενώ βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη συνομιλίες για το ΑΕΛ FC Αρίνα, ήταν η ανακοίνωση συγκρότησης της Επιτροπής Διοίκησης της πρώτης ομάδας με πρόεδρο τον Βαγγέλη Πλεξίδα, αντιπρόεδρο τους κυρίους Κατέρι Τσερέπα, διευθύνοντα σύμβουλο τον κύριο Φωτάκη και λοιπά μέλη τους κυρίους Νιανιά, Μπαζή, Μιχαλούλη και Παυλόπουλο. Ουσιαστικά, όλα δείχνουν πως πρόκειται για τον κορμό της διοίκησης της εκολαπτώμενης ΠΑΕ της νέας περίοδου.